του δεν έχει τον πλήρη χρόνο της πρωτολογίας. Α, θέλετε 3 λεπτά, εντάξει. Δεύτερο μιλιά. Θα χρειαστώ μόλις 3 λεπτά. Θα κάνω την κύρια ομιλία μου αύριο. Όμως νιώθω υποχρεωμένος να απαντήσω ή μάλλον να επισημάνω 2-3 σημεία τα οποία κατά τη γνώμη μου ο κύριος Γεραπετρίτης δεν δίστασε να φέρει σε αυτή τη συζήτηση μέσα στον επιχειρηματολογικό του ίστρο και τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν τιμούν ούτε την αίθουσα, ούτε το σώμα, ούτε τον ίδιο, ούτε την παράταξή του, ούτε την κυβέρνησή του. Πρώτο και κύριο, μέγα ολίσθημα και το οποίο τον καλό να ανακαλέσει. Δεν δίστασε στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τα πλειοψηφικά συστήματα ή τα συστήματα ενισχυμένης αναλογικής, να αποδώσει στην απλή αναλογική την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε διορισμός του Αδόλφου Χίτλερ το 1933 ως καγκελαρίου της Γερμανίας. Να αποδώσει δηλαδή την ευθύνη για την άνοδο του ναζιστικού φαινομένου στη Γερμανία στην απλή αναλογική. Πρόκειται για απαράδεκτη δήλωση, την οποία σας καλώ να ανακαλέσετε για λόγους ιστορικής ειλικρίνειας και ιστορικής ακρίβειας. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έφταιγε η συνθήκη των Βερσαλιών, ότι δεν έφταιγαν οι υπέρογγες αποζημιώσεις, δεν έφταιγαν οι ουρές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έφταιγε ο αντισημιτισμός, δεν έφταιγε η άνοδος του φασισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν έφταιγε ένα συνολικό πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό κλίμα για την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, αλλά έφταιγε η απλή αναλογική. Πρόκειται για αθλειότητα ιστορική, πολιτική, ιδεολογική, την οποία σας καλώ να ανακαλέσετε άμεσα. Δεύτερον, δεν δίστασε ο κύριος Υπουργός να αποδώσει και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα στην απλή αναλογική. Άλλη μία άθλια ιστορική ανακρίβεια, η οποία δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα του ιστορικού αναθεωρητισμού, αλλά ανήκει στη σφαίρα μιας παραδοξολογικής ακροδεξιάς ρητορίας, την οποία δυστυχώς ο κύριος Γεραπετρίτης υιοθετεί στο πλαίσιο της υπεράσπισης της κυβέρνησής του και του Πρωθυπουργού του. Τώρα, κλείνοντας, για τη δήθεν υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όπου δεν πρόλαβε να νομοθετήσει την απλή αναλογική. Ακούστε, κύριε Υπουργή της Κυβέρνησης, επειδή το ακούω και από πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης, είχαμε πάρα πολλή δουλειά το 2015 να αποκρούμε το σαμποτάζ, την υπονόμευση που ερχόταν από εσάς και την παράταξή σας, την επιλογή σας να στηρίξετε εκείνες τις ακραίες ευρωπαϊκές δυνάμεις που επέβαλαν στη χώρα τη χρηματοπιστωτική ασφυξία στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Είχαμε λοιπόν εξαιρετικά δύσκολη δουλειά να αποκρούμε την υπονομευτική σας πολιτική, όχι απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το σχέδιο της αριστερής παρένθεσης. Το σχέδιο όμως της αριστερής παρένθεσης που εσείς εκπονήσατε και εσείς υλοποιήσατε δεν ήταν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στην πραγματικότητα κίνηση και στρατηγικό σχέδιο εναντίον των συμφερόντων των πολιτών και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα λοιπόν, ναι, πολύ καλά κάναμε το 2015 και αποκρούσαμε αυτό το επικίνδυνο για τη δημοκρατία, αυτό το επικίνδυνο για τους πολίτες σχέδιο και δεν του δώσαμε ούτε μισή σπιθαμή χώρο για να αναπνεύσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσει ο κύριος Γεραπετρίτης και μετά έχει στήσει...